Κύριε Βαλή, καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε ένα περίεργο Πάσχα, το Πάσχα του 2020, ένα Πάσχα που νομίζω ότι θα το θυμόμαστε όλοι μας, όχι μόνο για το ότι υπήρξαν προβλήματα στο να σκίσει κανείς τα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά γιατί συνήθως αυτή την εποχή έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τώρα βρισκόμαστε εδώ να συζητάμε για το εάν θα έχουμε τουριστική περίοδο. Οπότε κατευθείαν το πρώτο ερώτημα είναι τι γίνεται, θα έχουμε τουριστική περίοδο, θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία στη Σάμο, τι θα κάνουμε. Θα ήθελα και εγώ να σας πω χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Πραγματικά αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε εσείς τις κάνουμε και εμείς ήδη και μας ρωτάνε και πάρα πολλοί άλλοι. Κοιτάξτε, προσπαθούμε σαν όμιλος ξενοδοχείων και σαν σύλλογος ξενοδόχων να κάνουμε κάποια σενάρια. Κάναμε διάφορα σενάρια ώστε να ανοίξουμε 3 μήνες, δηλαδή θεωρούμε όλοι σίγουρο ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος έχουν χαθεί. Άρα το καλό σενάριο που βλέπουμε είναι 3 με 4 μήνες λειτουργία. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τον Ιούλιο και να κάνουμε μία επιμήκυνση της περίοδου και εκεί που στη Σάμο τα ξενοδοχεία κλείνανε γύρω στις 10 Οκτωβρίου να προσπαθήσουμε, που έχουμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις και κάποιες κινήσεις, για τέλος Οκτωβρίου. Ο Νοέμβριος είναι ένας δύσκολος μήνας, δεν το βλέπω εφικτό για τη Σάμο. Ίσως για άλλες περιοχές της Σάμο, της Ελλάδος μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όλα τα σενάρια που έχουμε κάνει καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα, ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα. Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Είχα μια επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα με ένα πολύ μεγάλο tour operator, τη TUI, με τον Γενικό Διευθυντή της tour operator στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στην Κύπρο, τον κύριο Κουλουμπή, και προσπάθησαμε να βρούμε μια λύση τι θα κάνουμε φέτος, όχι μόνο στη Σάμο και όλη στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα όλης της συζήτησης ήταν πολύ συγκεκριμένο, ότι εμείς σαν πράκτορες, σαν ξενοδόχοι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα αν δεν ακούσουμε και δεν δούμε τα μέτρα που θα βγάλουν οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Όταν λέω κυβερνήσεις εννοώ το εξής. Η Σάμος ειδικά στον τουρισμό έχει πολύ λίγους προορισμούς. Είναι Σκανδιναβοί, είναι Γερμανοί, είναι Ολλανδοί. Είναι πολύ συγκεκριμένοι. Άρα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις αυτές. Παράλληλα, πρέπει να δούμε και τι θα αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα θα μας καθορίσουν το τρόπο του ανοίγματος, το χρόνο του ανοίγματος και το αν θα ανοίξουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζει και ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπουμε λίγο μακρινό, αλλά πολλοί ξενοδόχοι, όχι μόνο στη Σάμο και στην Ελλάδα, ανάλογα με τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, θα πάρουν μία απόφαση αν θα ανοίξουν ή όχι. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι φέτος δεν συζητάμε για κέρδη από τα ξενοδοχεία. Συζητάμε για επιβίωση και λιγότερες ζημιές. Τώρα, αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία που έχω στο χώρο είναι το εξής, ότι τα μικρά ξενοδοχεία, στη Σάμο ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια, τα οικογενειακά που λέμε με 2-3 άτομα προσωπικό, είναι πιο εύκολο το να έχουν μια μικρή περίοδο και να πάρουν κάποια ρίσκο να ανοίξουν. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, μεγαλύτερα προβλήματα και είναι πολύ πιο δύσκολο. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, γιατί μόνο τέτοιες μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μόνο τέτοιες μπορούμε να κάνουμε. Εάν στα μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν και με βάση αυτά τα οποία ακούμε δεξιά και αριστερά, ένας κύριος λόγος για να ανοίξουν τα ξενοδοχεία είναι να έχουν λιγότερα κρεβάτια, να φιλοξενήσουν λιγότερο κόσμο, το 50% ας πούμε, προκειμένου να τηρηθούν κάποιοι μίνιμουμ κανόνες ασφαλείας από υγειονομικής άποψης. Αυτό συμφέρει έναν μεγάλο ή μικρό ή και μικρό ξενοδόχο να ανοίξει, δηλαδή ένα ξενοδοχείο με 20 δωμάτια συμφέρει να ανοίξει για τα 10 δωμάτια. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρουμε τα μέτρα. Ναι, και αυτό λέμε υπόθεση εργασίας κάτω. Δηλαδή, ξεκινάμε από το φαγητό που είναι το βασικότερο. Μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουμε την έννοια του μπουφέ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι στις προδιαγραφές. Φανταστείτε ότι σε ένα ξενοδοχείο με 100, 200, 300 άτομα να περνάνε μπροστά από ένα μπουφέ, άσχετα αν έχει κάποιες προφυλάξεις αυτός ο μπουφές,
και να παίρνουν φαγητό. Το θεωρώ πολύ επικίνδυνο και πιστεύω ότι θα είναι το πρώτο μέτρο που θα κάνουμε. Άρα συζητάμε για ένα εστιατόριο ή πρωινό, παύλα, αλλά καρτ. Δηλαδή ο κάθε πελάτης να πηγαίνει το φαγητό μπροστά του. Αν έχει το ξενοδοχείο τη δυνατότητα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το δεύτερο που σίγουρα θεωρώ ότι είναι από τα μέτρα που θα είναι, είναι η απόσταση που θα έχει το κάθε τραπέζι. Άρα αυτό θα προκαθορίσει και το πόσοι μπορούν να φάνε σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια μίνιμουμ απόσταση από το ένα τραπέζι στο άλλο, γύρω στο 1 με 2 μέτρα. Άρα θα χρειαστούμε περισσότερο χώρο που δεν ξέρω αν το έχουν όλα τα ξενοδοχεία. Στην παραλία σίγουρα θα είναι πολύ πιο αραιές ξαπλώστρες, αλλά είναι κάτι που δεν επηρεάζει τόσο. Και πάμε στο θέμα του ύπνου. Εκεί περιμένουμε τα μέτρα. Έχει ακουστεί κιόλας ότι από τη στιγμή που φεύγει το ένα δωμάτιο θα χρειάζεται μία μέρα κενό για να μπει ο επόμενος πελάτης. Αυτό καταλαβαίνετε τι δυσκολίες φέρνει. Σχεδόν είναι ανέφικτο. Γιατί με το ίδιο τσάρτερ που έρχεται ο πελάτης φεύγει, μπαίνει ο άλλος. Άρα εκεί συζητάμε ότι μόνο από αυτό το πράγμα πρέπει να λειτουργεί το 50% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου. Γιατί δεν μπορεί μία μέρα να έρθουν, πού θα κοιμηθούν αυτοί. Άρα όταν έχεις 100 δωμάτια πρέπει να έχεις τα 50 άδεια και να περιμένεις μία μέρα κενό για να μπουν τα υπόλοιπα. Συν πολλά πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί. Δεν συζητάμε για προφυλάξεις, για μάσκες, όλα αυτά τα θεωρούμε δεδομένα. Τώρα θα μου πείτε, τι διακοπές είναι αυτές. Με μία μάσκα στην παραλία, το καταλαβαίνετε, και να τη βγάζεις μες στη θάλασσα λίγο πριν πεις. Δεν είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει και δεν ξέρω κατά πώς θα το συνηθίσουμε. Κάτι άλλο που με προβληματίζει πάρα πολύ, λένε για ένα κατά κάποιο τρόπο πιστοποιητικό υγείας που θα έρχονται αυτοί όλοι οι πελάτες μας. Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω λιγάκι δύσκολο με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Τώρα, αν υπάρχει ένα τεστ που θα το παίρνουμε σπίτι μας και θα το κάνουμε, ίσως είναι πιο εφικτό. Αλλά τώρα σκέφτομαι εγώ ή εσείς, αν θέλουμε να πάμε διακοπές, να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο για να κάνουμε ένα τεστ, να πάρουμε κάτι, μάλλον δεν θα προτιμήσουμε να πάμε και διακοπές με αυτή όλη τη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και το άλλο βασικό που έχουμε εμείς ειδικά στη Σάμο, που το 95% του τουρισμού μας είναι με τσάρτερ, είναι η μετακίνηση. Τι θα κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες? Έχει ακουστεί κάθε 3 θέσεις 2 πελάτες. Έχει ακουστεί κάθε 3 θέσεις 1 πελάτης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνει πάρα πολύ το τουριστικό πακέτο. Δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια ενδέχεται και να διπλασιαστούν. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να αποφασίσει τι μέτρα θέλει, και από εκεί και ύστερα η tour operator και οι ξενοδόχοι και όποιος άλλος εμπλέκεται στο τουρισμό να πάρουν αποφάσεις. Ό,τι απόφαση παίρνουμε τώρα ή σχέδιο κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Χωρίς όμως υποθετικές ερωτήσεις δεν γίνεται δημοσιογραφία. Θα πρέπει να ρωτήσω λοιπόν ότι με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε και τα οποία είναι πολύ πιθανό να τα δούμε να εφαρμόζονται στο φετινό καλοκαίρι, αξίζει να ανοίξουμε, αξίζει να λειτουργήσουμε? Δηλαδή θέλω να πω ότι η ζημιά που θα καλυφθεί από τη λειτουργία, θα καλυφθεί μάλλον ζημιά ή θα παραχθεί περισσότερη ζημιά? Γιατί μια επιχείρηση η οποία είναι κλειστή έχει να μπαίνει μέσα, να το πω έτσι πολύ απλά, στα παγιά της. Όταν όμως είναι ανοιχτή, πολλαπλασιάζει τις οικονομικές τις υποχρεώσεις. Θα σας πω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα και θα καταλάβετε και εσείς για ποιο λόγο, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο έχει 2-3 υπαλλήλους, δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Ναι. Δηλαδή, ανοίγει γρήγορα, σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι έτοιμο και από εκεί και ύστερα να λειτουργήσει με πολύ μικρότερο ρίσκο. Σκεφτείτε, μπορεί να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Ακριβώς, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει πολύ λίγους υπαλλήλους. Τώρα, αν πάμε σε οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λέω ένα παράδειγμα τον Ντόρις, ας πούμε. Ναι. Το ξέρουμε όλοι στη Σάμο. Τον Ντόρισα φιλοξενεί 800 άτομα. Συν 200 άτομα, 220 άτομα προσωπικό, συζητάμε για 1000 άτομα. Mm-hmm. Για να ξεκινήσει μια τέτοια μονάδα θέλει μια προετοιμασία το λιγότερο 1 μήνα. Και για να κλείσει θέλει άλλο 1 μήνα.
ο μήνας ο αρχικός είναι για να γίνουν κάποιες συντηρήσεις, βαψίματα, να λειτουργούν όλα και να πει ότι είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πελάτες. Καταλαβαίνετε ότι να πληρώνεις 2 μήνες προσωπικό για να λειτουργείς 3 μήνες με μία πληρότητα που εγώ δεν τη βλέπω να είναι πάνω από 50%. Mm. Δεν συμφέρει. Άρα, στην ερώτησή σας, θα ήταν πολύ εύκολη η απάντησή μου ότι καλύτερα, δηλαδή σε μία επιχείρηση, αν ήταν να αποφασίσει η ίδια τι πρέπει να κάνει, η απόφαση θα ήταν να μην ανοίξει. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα, θα έλεγα ότι ξέρετε κάτι, ναι, δεν με συμφέρει, έχω βάλει τα νούμερα κάτω, ξέρω αν δεν ανοίξει ένα ξενοδοχείο τι ζημιά έχουμε, γιατί συζητάμε για ζημιά, γιατί πάντα υπάρχει προσωπικό που δουλεύει όλο τον χρόνο, λογιστήρια, διευθυντές, μάρκετινγκ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά ξέρουμε ποια είναι η ζημιά μας. Λέμε ότι είναι αυτά τα χρήματα. Αν ανοίξουμε, κανένα δεν ξέρει πώς είναι η ζημιά. Εγώ θεωρώ, εκτιμώ μάλλον, ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα, αν το βλέπαμε μόνο με οικονομικά κριτήρια, εγώ πιστεύω να μην ανοίξει ένα ξενοδοχείο μεγάλο, με πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας. Τώρα όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι να μην χαθεί ο προορισμός. Δηλαδή, όταν ένας πράκτορας, όπως η TUI, όπως η Apollo, οπωσδήποτε άλλο, σου λέει ότι εγώ μπορώ να κάνω ένα πρόγραμμα για φέτος. Και εγώ, σαν ξενοδοχείο, πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα ανοίξω φέτος. Ποιος μου λέει ότι του χρόνου δεν θα με έχει ξεχάσει? Ποιος μου λέει ότι θα χαθεί ένας πράκτορας από τη Σάμο? Αυτό καταλαβαίνετε στα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πολύ δύσκολα ανοίγει ένα προορισμό, πολύ εύκολα. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά η αγορά την εκτιμά αυτή την πίστη. Δηλαδή το ότι ήσουν μαζί και στα δύσκολα και στα εύκολα, το εκτιμά αυτό. Θεωρώ ότι ναι, το εκτιμάει. Δηλαδή είναι μια αλήθεια που θέλω να την πω και σε εσάς και δημόσια, ότι με το πρόβλημα που είχε η Σάμος τόσα χρόνια με το μεταναστευτικό, οι tour operator βάλανε πλάτη. Αυτό φαίνεται ότι από την περσινή χρονιά, που ήταν μια πολύ καλή χρονιά, που υπήρχε πρόβλημα στο μεταναστευτικό. Φάνηκε φέτος, πριν το κορονοϊό, που οι κρατήσεις διορθώνανε και πηγαίναμε με πολύ καλές κρατήσεις να πιάσουμε έστω τα φετινά νούμερα ή ένα 10% λιγότερο. Αυτό είναι μερικές φορές και θέμα ποιος θα διαχειριστεί το προορισμό το δικό σου και πώς θα το δει. Δηλαδή, αν το δει με συγκεκριμένα νούμερα, σίγουρα θα πει δεν συμφέρει, μια και φύγαμε από τη Σάμο, ας μείνουμε έξω από τη Σάμο. Αν το δει ότι ξέρεις κάτι, μπορούμε να βοηθήσουμε άλλη μια χρονιά τη Σάμο, σίγουρα θα μείνει. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, οι σχέσεις που έχουν οι ξενοδόχοι με τους tour operator, πολλές φορές είναι μακροχρόνιες. Άρα και ένας tour operator θα κάνει ένα χατήρι ενός ξενοδόχου και το αντίστοιχο. Mm-hmm. Και το αντίθετο. Εκεί είναι η σκέψη ότι πρέπει να ανοίξουμε έστω αν δεν έχουμε κέρδη. Πάντως διαβάζω ότι ενδεχομένως να έχει υποπέσει και στη δικιά σας αντίληψη σε διάφορα φόρουμ και με σελίδες στο Facebook πελάτες δηλαδή σαμιώτικων ξενοδοχείων, ξένοι από τη Σκανδιναβία και άλλα για πάρες χώρες, οι οποίοι σε συζητήσεις μεταξύ τους έχουν και αυτό το ίδιο προβληματισμό. Τι θα γίνει φέτος, θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε? Και κάποιοι λένε ότι ίσως να είναι καλό να μην ταξιδέψουμε φέτος, να το κάνουμε του χρόνου με μεγαλύτερη όρεξη. Όλα αυτά πώς μπορούν να υπολογιστούν όμως? Και αν κάποιος, οι κρατήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τι γίνεται? Έχουν πάρει vouchers για να πάνε στον Σεπτέμβριο, να πάνε τον Αύγουστο, ή μεταδίδεται την επόμενη χρονιά, ή ακυρώνονται, έχουν επιστροφές χρημάτων? Καταλαβαίνετε ότι οι κρατήσεις που έχουν γίνει συγκεκριμένα στη Σάμο είναι κάποιες χιλιάδες. Ναι. Εμείς, σαν όμιλος ξενοδοχείων, έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Από αυτές τις κρατήσεις σήμερα που μιλάμε, εκτός από τις κρατήσεις μέχρι σήμερα του Μαΐου που έχουν ακυρωθεί, mm-hmm. οι υπόλοιπες δεν έχουν ακυρωθεί. Στην ουσία είναι μόνο στο σύστημά μας. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι κρατήσεις ισχύουν, γιατί θα ισχύουν όταν βγουν τα πακέτα μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι προβληματισμοί που συζητάμε σήμερα και έχουμε εμείς, αντίστοιχους προβληματισμούς έχουν και οι πελάτες που σκέφτονται να έρθουν. Δηλαδή, κάποιοι πελάτες λένε έχουμε κάνει μια κράτηση. Μπορεί να έχουν πληρώσει κιόλας. Τουλάχιστον στη Σάμο θεωρώ ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν πάρει χρήματα και προκαταβόλες. Τι θα κάνουμε, θα πάμε, δεν θα πάμε?
Άρα και αυτοί τι κάνουν, περιμένουν οι κυβερνήσεις να εξαγγείλουν τα μέτρα και τους τρόπους και να πάρουν και αυτοί αντίστοιχες αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ένα, ότι η τουριστική σεζόν το 2020 οικονομικά είναι χαμένη. Δεν συζητάμε για κέρδη, δεν συζητάμε για μία... Και το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζω εγώ και σκέφτομαι είναι και κατά πόσο οι πελάτες θα περάσουν και καλά. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι και εμείς οι ίδιοι βγαίνουμε και έχουμε μία ανησυχία που θα πάμε, πώς θα μας πλησιάσει άλλος, πώς θα συμπεριφερθούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι διακοπές θα είναι ευχάριστες και αυτό που ονειρεύεται και πληρώνει ο καθένας. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να περιμένουμε, να αναμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω, και δύναμη. Κουράγιο και δύναμη και ελπίζω να μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε, να μιλήσουμε ξανά στο άμεσο μέλλον, έχοντας και πιο συγκεκριμένα πράγματα για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.